αρχίσει τα MonTV. Έχει αρχίσει το MonTV. Βαρέθηκα να παίζω μαζί σου. Μαζί σου αρχίζει τα MonTV. Και τι χρώματα είναι αυτά που φοράς όλη την ώρα? Μπλε και κίτρινο, πολύ μπανάλ. Μπανάλ. Χάθηκε να βάλεις και κάτι σε ροζ. Αρχίζει τα MonTV, μπανάλ. Με νευριάζεις και μου έχει σηκωθεί η τρίχα κάγκελο. Κάγκελο, τρίχα, κάγκελο, μου έχει σηκωθεί. Αρχίζει τα MonTV. Βλέπω μόνο MonTV. Αρχίζει τα MonTV. Γιατί δεν φοράς ροζ σήμερα? Είπα να βάλω τα μπλε μου το κορίτσι. Εντάξει, άντε, σε συγχωρώ. Ποιος ήταν πιο συμπαθητικό, στο μωρό ή ο παπαγάλος? Δεν μπορώ να ξεχωρίσω, γιατί είναι, μου άρεσαν και οι δύο πάρα πολύ. Εμένα νομίζω ότι μου άρεσε ο παπαγάλος. Γιατί δεν χρειαζόταν να πει πολλά. Λίγα και καλά. Τι ξεχάσαμε σήμερα? Τι? Καλά, έχεις και εσύ πέρα την πολυλογία. Λοιπόν, θέλεις να γίνεις πρωταγωνιστής? Θέλεις να γίνεις πρωταγωνίστρια? Είναι απλούστατο. Στείλε μας το δικό σου βίντεο στο web.tv παπάκι λέει pavlaout.gr ή επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο facebook I'm on TV. Κάντε μας πολλά like και εμείς σας κάνουμε πρωταγωνιστές. Σκάρωσε μια φάρσα. Κάνε μια ερωτική εξομολόγηση. Δείξε μας το ταλέντο σου. Δείξε μας τι κάνεις με τις παρέες σου. Αλλά και τις οικογενειακές σου ιστορίες. Κάντε κι εσείς τη δική σας ιδέα βίντεο. Είναι η Γιώτα. Είναι η Εριέτα. Και είμαστε στο I'm on TV. Με τραγούδι θα το πάω. Θα το συνεχίσω μάλλον. Στην Αφρική θα πάω με τους Μασάι. Ωραία, έχουν τραγουδάκι. Σε τι τόνο το λες ακριβώς? Σε μίζωνα, μη μίζωνα. Στο πιάνο. Στο μπουζούκι, στο πιάνο. Ας δούμε όμως πώς το λένε τα παιδιά στο επόμενο βίντεο. Θα μας πει ποιος? Η Άρη. Άρη. Ωραίο ντουέτο. Μπράβο, κορίτσια. Είδες. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τώρα όμως ένα πολύ ξεχωριστό διαφορετικό ντουέτο και μετά σας έχω πολλά να σας πω. Είδατε τι ώρα που περνάνε τα παιδιά στο σπίτι και τι ταλέντα. Έχουν βρει τον τρόπο. Έχουν βρει τον τρόπο και είμαι σίγουρη ότι ήταν από μη μίζωνα. Είμαι σίγουρη. Ναι, ναι, ναι. Για σωστά. Γιατί βγάζει μια χαρά, ρε παιδί μου, ένα τέμπο. Και όλη αυτή η κίνηση, όλο αυτό το στυλ είναι. Τώρα τι να σου λέω. Θα πάω να κάνω και τις πρόβες μου, γιατί θέλω να κάνω αυτό το έτσι, ξέρεις. Ποιο το έτσι? Αυτό το έτσι, ναι. Το γιο. Το γιο, αυτό, ναι. Δεν το έχω μάθει καλά. Σε συνδυασμό πόδι-χέρι δεν το έχω ακόμα. Ευχαριστούμε πολύ, Αργαλή. Αλλά πού θα πάει. Είναι πραγματικό ταλέντο. Μόνο ταλέντο. Ταλεντάρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα δούμε τα έργα του να εκτίθενται σε κάποιο μουσείο. Όλγα! Συμφωνείς? Γεια σας, κορίτσια. Agree with us. Λοιπόν, το μωράκι αυτό είναι πολύ ταλαντούχο, είναι χαρισματικό παιδάκι, παρόλο που είναι πολύ μικρό. Το έχουν βάλει να κάθει μπροστά σε ένα γραφείο. Γύρω του έχει κάποιες νερομπογιές, διάφορα χρώματα και ζωγραφίζει. Βέβαια, αυτό από μόνο του είναι καταπληκτικό. Αυτό που είναι πιο καταπληκτικό όμως, είναι ότι αυτό το μωρό δεν ζωγραφίζει με πινέλο, αλλά ζωγραφίζει με τα μικρά του χεράκια. Βάζει τα δαχτυλάκια του μέσα στις μπογιές, στη συνέχεια στο χαρτί και πιστέψτε με, θα μείνετε έκπληκτοι από αυτό που κάνει. Αυτή η μικρή καταπληκτική φατσούλα. Genius το παιδί. Ακριβώς. Yes, my name is Fonemi.
Δεν είναι καταπληκτικό. Δεν είναι το μωράκι καταπληκτικό. Απίστευτο. Πολύ ωραίο. Εκτός ότι είναι πρώτον το ίδιο μία ζωγραφιά, εκτός ότι είναι μικρούλι, έτσι. Θα είναι 3-3,5 χρονών. Περισσότερο δεν νομίζω. Είναι πραγματικά παιδί ιδιοφυΐα όμως, γιατί δεν έχω δει πολλά παιδάκια να το κάνουν αυτό. Κάνει αριστουργήματα. Ακριβώς αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ολγάκο. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να υπενθυμίσουμε στον κόσμο τις κατηγορίες μας. Παρεφορά. Κατηγορίες! Σκάρωσε μία φάρσα. Κάνε μία ερωτική εξομολόγηση. Δείξε μας το ταλέντο σου. Δείξε μας τι κάνεις με τις παρέες σου. Αλλά και με την οικογένειά σου. I am on TV. Κάντε κι εσείς τη δική σας ιδέα βίντεο. Στείλτε μας τώρα το βίντεό σας στο webtv.lay.out.gr και εμείς θα σας προβάλλουμε αμέσως. I am on TV. Εσείς είστε οι πρωταγωνιστές. Αν έχετε ήδη ανεβάσει βιντεάκι στο YouTube, τότε απλά στείλτε μας το link και για τυχόν απορίες καλέστε μας στο 211-189-2655. Gadget! Χάνετε εύκολα τα κλειδιά σας ή άλλα μικροαντικείμενα. Με το Smart Finder θα λύσετε το πρόβλημά σας. Απλά τοποθετήστε πάνω στη συσκευή το αντικείμενο που δεν θέλετε να χάνετε και αυτό ήταν. Την επόμενη φορά που δεν θα θυμάστε πού το βάλατε, θα πατήσετε το κουμπάκι εντοπισμού πάνω στην κάρτα του Smart Finder και θα σας καθοδηγήσει στο αντικείμενό σας. Φτάνει σε ακτίνα πάνω κάτω 25 μέτρα και έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, ότι δεν χάνουμε τίποτα που έχουμε μεγάλη ανάγκη. Ό,τι πρέπει είναι για μας τις ξεχασιάρες. Τις ξεχασιάρες. Και τις αφηρημένες. Και τις αφηρημένες. Να σου πω. Έλα. Σε τρόμαξα. Τα μαθές. Όχι. Βρέθηκε το επόμενο αστέρι του box. Έλα. Δεν το πιστεύω. Έλα κι όμως. Φαντάζομαι θα είναι κάποιος ψηλός, γεροδεμένος, με μεγάλη αντοχή στις γροθιές. Το μόνο που μπορώ να αποκαλύψω είναι ότι είναι λίγο ναζιάρης, αλλά και τριχωτός. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο Χρήστος. Γεια σας, κορίτσια. Γεια σας, Χρήστος. Λοιπόν, ούτε ψηλός είναι, ούτε γεροδεμένος είναι. Εντάξει, κάνε αλλά έχει δυνατή καρδιά μάλλον και το θέλει πολύ. Είναι μάλλον το κατοικίδιο του Ζαμπίδη. Γιατί ρε Χρήστο, θα καταρρεύσω. Θα δείτε, είναι μια γατούλα που παίζει box. Είδατε πόσο πολύ έχει πορωθεί. Είχες δίκιο σε αυτό που είπες πριν. Το γατί ανατροπή. Ναι, όντως. Πρέπει να είναι, σας είπα, η γάτα του Ζαμπίδη. Δεν εξηγείται αλλιώς. Κάθεται εκεί, βλέπει. Ή θα μπορούσε και του Ρόκι του Μπαλμπόα να είναι. Και του Ρόκι του Μπαλμπόα, βέβαια. Όχι, ναι. Ευχαριστούμε. Του Ρόκι του Μπαλμπόα, Χριστό. Μακριά. Στροφάρει γρήγορα και το χαίρετε. Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να υποθέσω ότι αναφέρεσαι στο μυαλό μου. Με μικρό ποσοστό, σε ένα μικρό ποσοστό μάλλον, ναι. Από τη μία. Από την άλλη, όχι. Ε, τότε γιατί πράγμα μιλάς. Γιατί πράγμα μιλάω και γιατί πράγμα μιλάω. Δώρα! Λοιπόν, η Ριέτα μιλάει για ένα παιδάκι το οποίο χορεύει progressive, κοινώς μια μουσική τύπου τέκνο μέσα στο σπίτι του. Ένα από τα πολύ αγαπημένα βίντεο των οικογενειακών ιστοριών. Ας το δούμε. Woo!
Λοιπόν, κορίτσια, καταρχήν, να στείλω πολλά φιλάκια στο Μιχάλη που μας έστειλε αυτό το βιντεάκι στη σελίδα μας στο Facebook. Και να πούμε, συνεχίστε να μας στέλνετε πολλά πολλά βιντεάκια για να τα ανεβάζουμε. Λοιπόν, πολύ ωραίο το παιδάκι, ρυθμικό. Πολύ ωραίο Μπομπα και τσαχπίνδι και με τον πεπιλινάκι ναι, 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 και αυτό το δεξιά-αριστερά. Το πιο ωραίο είναι που κάνει λες και παίζει μπάσκετ, κάπου κάπου το έχει ναι, αντιμάσει. Ναι, ναι, ναι. Γενικά τα μωράκια το κάνουν αυτό αν παρατηρήσεις και ειδικά όσα είναι γύρω στο, στα δύο έτη, επειδή φοράνε συνήθως ακόμα την μπάνα τους, ξέρεις. Κάνουν αυτές τις κινήσεις. Γιατί για να τους βλέπει μπάνα, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Δώρα. Είναι ναι. Έχουν το μέλλον μπροστά τους και το αίμα τους βράζει. Για μάθηση, για μελέτη και για γνώση. Ναι, αλλά οι ορμόνες τους βαράνε κόκκινο. Ναι, λοιπόν, τόπο στα νιάτα. Άρη... Συμφωνώ μαζί σας, κορίτσια. Έτσι, τόπο στα νιάτα. Και μην νομίζετε ότι αυτό που θα δούμε είναι μία νέα οντισιόν για ένα καινούριο project που θα μπορούσε να λέγεται Dancing with the Kids, αλλά κάτι άλλο. Πάμε. Ξέρω ότι θα σας άρεσε, μα δεν είναι καταπληκτικό. Αυτά τα παιδιά έχουν μία ζωντάνια. Να πούμε ότι αυτά τα παιδιά είναι από το σχολείο της Αμοργού. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το βίντεο που μας στείλανε. Μας έχουν στείλει και ένα άλλο που κάποια στιγμή θα το δούμε και αυτό. Το καλύτερο θα είναι να μας στείλουν και ένα τρίτο για να κάνουμε καλύτερα τη σύγκριση. Βέβαια, όλα αυτά μας τα έχουν στείλει στη σελίδα μας στο Facebook. Όπως περιμένουμε να στείλετε κι άλλα, κι άλλα. Πολλά βίντεο. Μην ξεχνάτε, η σελίδα στο Facebook I'm on TV. Ευχαριστούμε, Αρουλή. Λέω να θυμηθούμε για ακόμη μια φορά τις κατηγορίες. Έλα, πάρε φορά. Κατηγορίες! Είστε ερωτευμένοι και θέλετε να το φωνάξετε? Θεωρείτε ότι η οικογένειά σας κάνει τη διαφορά? Έχετε ταλέντο και θέλετε να το δείξετε? Οι στιγμές με την παρέα σας είναι μοναδικές. Πιστεύετε ότι σκαρώνετε φανταστικές φάρσες? Αμών TV, η δική σας εκπομπή. Στείλτε μας τώρα τα βίντεό σας στο webtv.papakileipavlaout.gr και εμείς θα σας προβάλλουμε αμέσως. Ή επικοινωνήστε τηλεφωνικώς μαζί μας στο 211-189-2655. I am on TV. Εσείς είστε οι πρωταγωνιστές. Το ταλέντο το έχει. Όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι. Ακόμα και στην μπανιέρα σου. Έτσι δεν είναι, Όλγα? Λοιπόν, το παιδάκι αυτό, το μικρό, το έχουν βάλει μέσα σε μια μπανιέρα η μαμά του, την οποία την έχει γεμίσει νερό, και αυτό το μικρούλι κάνει βουτιές. Άλλο όμως να σας το λέω και άλλο να το βλέπετε. Молодец! Давай еще ныряй. В другую сторону стал. Ладно. Давай, ныряй. Чем он плывет? Упираешь в лбом. Вот. Молодец! Кайф! Молодец! Υποκλίνομαι. Λοιπόν, ο μικρός είναι αφασία, έτσι. Την έχει καταβρει, το βλέπεις, βουτάει, σηκώνεται ξανά πάλι, του αρέσει. Τώρα δεν ξέρω η μητέρα του αν μπορέσει να το βγάλει μετά έξω, δεν θα θέλει να βγει από την μπανιέρα. Πάντως είναι καταπληκτικός ο μικρούλης, μπράβο του. Ξέρεις κάτι πάντως, αντί να παίξει με τα παπάκια του, με τα πραγματάκια του γύρω-γύρω τέλος πάντων, ασχολείται να κάνει βουτιές. Ακριβώς, ακριβώς. Έχει και μία μάσκα δίπλα βέβαια μέσα στο νερό, αλλά δεν τη χρειάζεται. Ο μικρός είναι άσωστο κολύμπι, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Για τα μωρά αυτό είναι το φυσικό του περιβάλλον. Ακριβώς, ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ.
Από μπανιέρα σε μπανιέρα θα σε πάω. Δυο-δυο, στην μπανιέρα, δυο-δυο. Σαν ερωτευμένη πιγκουίνη. Εντάξει, δεν τους λες και πιγκουίνους, βάλε 1-2 τόνους παραπάνω και μια αρκετά ευρύχωρη πισίνα έως, μάλλον μπανιέρα έως και πισίνα. Θα το θέλαμε. Χρήστο, τι εννοεί κορίτσια, ο ποιητής. Πιάσατε και δύο ωραία τραγουδάκια, έτσι και καλοκαιρινά. Ναι. Λοιπόν, θα δούμε δύο ελέφαντες οι οποίοι θέλησαν να κάνουν μπανάκι στην πισινούλα τους. Να δροσιστούν λίγο, να παίξουν. Ναι, ναι, ναι. Θα είναι πολύ ωραία. Πάμε να το δούμε. Βαρέων, βαρών. Είδατε, κορίτσια, τι γλυκά που είναι. Πολύ γλυκά, να πέσουν τώρα, πάνω. Και είναι μωράκια και χωράνε. Φανταστείτε τώρα όταν μεγαλώσουν, θα μπορέσουν να μπουν εκεί μέσα στην πισίνα να κάνουν μπάνιο. Θα μπαίνουν στη θάλασσα. Ναι. Στη θάλασσα, λέγαμε. Μπάκι είναι αλμυρό το νερό, γιώτα δεν θα μπορούν, δεν αντέχουν. Πάντως από μωρό που ήταν σε πισίνα πήγαμε σε μωράκι ελέφαντες, ωραίο το κάναμε. Ναι, ναι, γενικά. Πολύ μωράκι σήμερα. Ναι, και χωράνε. Εν τω μεταξύ η πισίνα ήταν μικρή, δεν λες ότι ήταν μεγάλη. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν και πολύ χοντρούλικα. Το ένα αγαπούσε το άλλο και παίρνουν και τα δύο μαζί. Δεν τσακώνονταν. Είναι αγαπημένα, δεν είσαι σαν εμένα με τον αδερφό μου. Ευχαριστούμε, Chris. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα, εσύ τι λες να κάνουμε? Τι να κάνουμε. Κάτι πολύ ενδιαφέρον. Θα δούμε το καλύτερο βίντεο της εκπομπής. Ναι, λοιπόν, τι περιμένουμε και το καλύτερο βίντεο είναι το... Here's some other pennies he's done. Yes, bananas, bananas. Ζωγραφιστική τίποτα, γιατί. Δεν τόση ώρα κοπανιέμαι η γυναίκα. Ζωγράφες πριν. Είδες όμως πόσο το καλά το έχω πετύχει. Πάρα πολύ καλά. Το παιδάκι είναι εκπληκτικό. Genius. Θα ήθελες να έχεις τέτοιο παιδί. Να σου βάζει τα γέλια καθημερινά. Θέλω πάρα πολύ. Να κάνεις τέτοιο αγοράκι. Παιδί. Εγώ θέλω να κάνω παιδί που να χορεύει τέλεια. Και να είναι τσαχπίνικο σαν το παιδάκι στην αρχή που ξεκινάμε. Και επειδή χορεύεις εσύ τέλεια, νομίζω ότι θα βγει και το παιδί τέλειο στο χορό. Τι αυτό μας έχει πιάσει σήμερα, μητρικό ένστικτο. Έλεντε. Εγώ λέω, Έλενα, με τελειώσει το τραγούδι του Ρέμου, το θυμάσαι. Μα γιατί, αφού είναι νωρίς ακόμη. Δεν είναι νωρίς, μας κόβουνε τώρα, άλλωστε τελείωσε και σήμερα. Τόσο οπότε. Θέλεις να γίνεις πρωταγωνιστής. Θέλεις να γίνεις πρωταγωνίστρια. Είναι. Απλούστατο, στείλε μας το δικό σου βίντεο στο web.tv παπάκι λέει pavlaout.gr ή επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook I'm on TV. Κάντε μας πολλά like και εμείς τι άλλο σας κάνουμε πρωταγωνιστές. Σκάρωσε μια φάρσα. Κάνε μια ερωτική εξομολόγηση. Δείξε μας το ταλέντο σου. Δείξε μας τι κάνεις με τις παρέες σου. Αλλά και τις οικογενειακές σου στιγμές. Κάντε και εσείς τη δική σας ιδέα βίντεο. Είναι η Γιώτα! Είναι η Εριέτα χορεύτρια! Ήταν το I'm on TV!